Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαριστεί η υπόθεση με τη Μεγαλόπολη. Ελπίζω στην τοποθέτησή του ο κύριος Υπουργός να πει τη δικιά του άποψη για να μπορέσουμε να πάρουμε συγκεκριμένη θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί εφόσον ισχύουν αυτά που ισχυρίζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης, τότε είναι ένα θέμα για τη συγκεκριμένη σύμβαση, αλλά δεν είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή είναι κρίμα να περιορίσουμε την όλη κουβέντα μόνο σε αυτό. Γιατί το βασικό ζήτημα με τη σύμβαση αυτή είναι ότι αποτελεί μία ακόμη ψηφίδα στο πάντς αυτό το εγκληματικό της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Μία πολιτική η οποία έχει οδηγήσει στην ενεργειακή φτώχεια, που πληρώνει πανάκριβα και βιώνει πολύ σοβαρά ο ελληνικός λαός αλλά και οι λαοί της Ευρώπης από αυτή την εξέλιξη. Και μάλιστα σε μια περίοδο που επανέρχεται η συζήτηση για αξιοποίηση των ορυκτών καυσίμων λόγω των προβλημάτων με το ρώσικο φυσικό αέριο. Τι επιβεβαιώνουν όλα αυτά? Ότι ήταν πρόσχημα όλη αυτή η συζήτηση περί πράσινης μετάβασης και ότι προσπάθησαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις να εκμεταλλευτούν τις οικολογικές ευαισθησίες του κόσμου για να διασφαλίσουν την κερδοφορία των πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και αλήθεια, ενδιαφέρεται ο κύριος Μπάιντεν για την πράσινη μετάβαση? Είναι από τους βασικούς υποστηριχτές. Την ίδια στιγμή που εξοπλίζει την Ουκρανία με νέα πολεμικά συστήματα και διευρύνει τον πόλεμο, γιατί στον πόλεμο αυτό συμμετέχουν οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους, είναι οι αντίπαλες δυνάμεις. Τόσο πολύ τον έπιασε ο πόνος για την πράσινη μετάβαση, ή τους πράσινους της Γερμανίας, οι οποίοι σχίζουν τα ημάτια τους για τους πιγκουίνους της Ανταρκτικής και ταυτόχρονα υπερεξοπλίζουν τη Ρωσία, μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία για να σκοτώνονται παιδιά και άμαχοι. Βλέπουμε λοιπόν την υποκρισία της όλης συζήτησης η οποία υπάρχει. Έτσι λοιπόν, είσαστε συνυπεύθυνοι. Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, για τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο λαός μας όσον αφορά τα ενεργειακά ζήτημα. Είστε συνυπεύθυνοι ακριβώς γιατί ακολουθήσατε μια πολιτική όλη σας, η οποία διαμόρφωσε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα. Ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα. Και μάλιστα στηριζόμενο στις εισαγωγές. Άρα δηλαδή και στην ενεργειακή εξάρτηση. Και αυτό το κάνατε ακριβώς με μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και φτάσατε στο σημείο να δίνετε εγγυημένες τιμές στα αρπακτικά της ΑΠΕ. Και μετά μιλάτε για καρτέλ. Εσείς το φτιάξατε. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία το ενεργειακό καρτέλ. Άκου εγγυημένη τιμή στη ΑΠΕ. Ταυτόχρονα τσακίσατε τον κόσμο στη φορολογία και στα διάφορα τέλη για να δίνετε ζεστό χρήμα στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Και αυτή την πολιτική σήμερα την πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας. Και μάλιστα, πότε συζητάμε όλο αυτό? Λίγες μέρες μετά που επικυρώσατε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, στο αλκοόλ και στα καπνικά προϊόντα. Να λοιπόν, αυτή η πολιτική η οποία αυξάνει την έμεση φορολογία, τσακίζοντας ακόμη περισσότερο τα λαϊκά εισοδήματα, έχει τις υπογραφές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον. Και τώρα μιλάτε για ανακούφιση, λέει, του κόσμου από τα βάρη τα οποία σηκώνει λόγω της ακρίβειας. Τον κοροϊδεύετε τον κόσμο, όλοι σας. Και η κυβέρνηση πρώτα και κύρια, γιατί δίνεται πολύ λίγα σε σχέση με τις τεράστιες απώλειες και σε ένα ορισμένο κομμάτι. Όχι σε όλους. Και ταυτόχρονα τι κάνετε? Επί της ουσίας μεταφέρετε αυτό το βάρος των διαφόρων επιδοτήσεων στις πλάτες των φορολογούμενων. Μόνο και μόνο για να μην αμφισβητηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό των προτάσεων της κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακριβώς κάνετε μια τεράστια αναδιανομή και καλώντας τον κόσμο να πληρώσει είτε ως καταναλωτής είτε ως φορολογούμενος τα τεράστια κέρδη τα οποία αποκομίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα της ενέργειας.
Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά και μάλιστα, κάνετε και αγωνιώδη προσπάθεια για να καταστήσετε το λαό συνένοχο σε αυτό το έγκλημα. Πώς? Με τη λεγόμενη ενεργειακή δημοκρατία και τις ενεργειακές κοινότητες, η οποία είναι μια οπισθοδρομική αντίληψη, μεταφέροντας δηλαδή την ευθύνη στις ατομικές πλάτες και παίρνοντας από το κράτος. Δηλαδή ο καθένας να φροντίσει από το μόνος του πώς θα διασφαλίσει την ενέργεια. Αυτή η λογική ακριβώς οξύνει ακόμη περισσότερο, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώσω να αυτό, οξύνει ακόμη περισσότερο τις τεράστιες αντιθέσεις τις οποίες υπάρχουν και την ψαλίδα. Άρα δηλαδή, τα φτωχά λαϊκά στρώματα δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο έμεσα επιδοτείτε τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί ποιος είναι αυτός που θα φτιάξει τα πάρκα των ενεργειακών κοινοτήτων? Ήδη επιχειρηματικοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο της Ένωσης Συνεταιρισμών Αγρινιού έγινε σε σύμβαση με πολύ μεγάλη, με την κορυφαία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, εταιρεία ιδιωτική. Όχι μόνο της κατασκευής, αλλά και της λειτουργίας και της συντήρησης. Άρα δηλαδή, επί της ουσίας, δίνεται νέος τζίρος, αυξάνεται το τζίρο και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και μάλιστα με κεφάλαια που βάλαν άλλοι για να τα διαχειρίζονται οι επιχειρηματικές εταιρείες. Και δεν τυχαίο και οι διαφημίσεις οι οποίες γίνονται από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, βάλουν και σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα φωτοβολταϊκό στο σπίτι σου. Να λοιπόν, αυτή η ενεργειακή δημοκρατία επί της ουσίας διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες, θα οξύνει ακόμη περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια για το λαό και επί της ουσίας εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Εμείς το λέμε καθαρά ότι η διώξη από αυτή την κατάσταση θα έρθει μόνο σε ρήξη και σε αντίθεση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πολιτική στα ζητήματα της ενέργειας και στα ζητήματα της φορολογίας. Και από αυτή την άποψη πρέπει να είναι κριτήριο της λαϊκής παρέμβασης η στάση του κάθε κόμματος απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Όλα τα άλλα είναι απλώς άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό στη σύμβαση βεβαίως ο εισηγητής μας τόνισε ότι την καταψηφίζουμε, γιατί είναι μια εγκληματική σύμβαση η οποία διαμορφώνεται ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και στη ΔΕΗ. Ευχαριστώ, κύριε Καρθανασόπουλε.